Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος ορθοδοξίας με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Γελάω λίγο γιατί ε, τα ζωντανά αυτά έχουνε. Αμέσως βγήκε και το τέλος μαζί. Αλλά δεν πειράζει, εμείς θα μην είμαστε εδώ για μια ώρα. Θα συζητήσουμε το θέμα μας και έχουμε και άλλα θέματα σήμερα να συζητήσουμε. Ε, τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι το 2313 022 040. Για οποιασδήποτε ερωτήσεις σας μπορείτε να στέλνετε τηλεφωνικά το μήνυμά σας ή στο email μας radiopapakieoelas.org ή στη σελίδα μας στο facebook ο λόγος της Ορθοδοξίας. Μόνο ξαναεπαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2313 022 040 και ερχόμαστε κατευθείαν στα θέματα της εκπομπής μας. Σήμερα έχουμε και κάποια άλλα πράγματα να συζητήσουμε, όπως είναι το θέμα της Μακεδονίας μας, όπου σας καλώ και εγώ με τη σειρά μου, 21 του μηνός, όλοι στο Λευκοπύργο, στις 5 η ώρα, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό που πάνε να κάνουν οι εθνοπροδότες. Θέλουν να ξεπουλήσουν όχι μόνο τη Μακεδονία. θα να ξεπουλήσουν όλη τη χώρα. Κανεί δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθο τη προδοσία που πάει να συντελεστεί. Γι' αυτό σα καλώ από όπου μπορείτε. Δώστε το παρόν σε αυτό το συλλαλητήριο και σιγά σιγά θα σα ανακοινώσουμε και άλλε δράσει που θα κάνουμε ε, για να προσπαθήσουμε να αντισταθούμε σε αυτή τη λάλαπα που πάνε να φέρουν. Και έρχομαι στο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Ε, το αφήσαμε σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη εκπομπή και είναι το παλαιό ημερολόγιο. Πάλι όμως θα μου επιτρέψετε να κάνω πάλι μια παρασπονδία, να πω τελευταίο νέο. Βγήκε ανακοίνωση από την Μητρόπολη Βόλου ότι σε κάποιον παπά τους δεν το επιτρέπουν να ξανά παντρευτεί. Έριξα μια ματιά λίγο στο θέμα και το θέμα είναι το εξής ένα ιερέα χώρισε με την πρεσβυτέρα του, βρήκε μία άλλη κοπέλα σύζυμουνε, το ξέρω ο Μητροπολίτης ο Ιγνάτιος, το Μητροπολίτης εισαγωγικά, ε, το ξέρω ο Ιγνάτιος, ότι συζεί ο ιερέας του και τώρα η κοπέλα που συζεί έμεινε έγκυος. Και όλο θάρρος, ο ιερέας πάει και ζητάει να ξανά παντρευτεί. Βλέπετε πού έχουν καταντήσει. Δεν ήταν τελικά η αλλαγή του ημερολογίου ή μια μικρή παρανοιχίδα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν η αρχή του γκρεμού, η αρχή της καταστροφής. Το ένα έφερε το άλλο, το ένα έφερε το άλλο, το ένα έφερε το άλλο και φτάσαμε σε αυτό. Να ξέρει ο Μητροπολίτης, ο ιερέας του συζεί παρανόμως με μια κοπέλα, να μην τον σταματάει να λειτουργεί, που βάσει, τους, βάσει των κανόνων, απαγορεύεται εκτό τη πρεσβυτέρα του να συνεπρεθεί με άλλη ο ιερέα. Και όχι μόνο αυτό, φτάσαν τώρα ότι ζητούσε επισήμω να γίνει και γάμο. Και αντί να τον καθερέσουν κατευθείαν, να τον καθαιρέσουν κατευθείαν που συζούσε και την άφησε έγκυο την άλλη την κοπέλα, τώρα απλώ του λένε ότι εμεί δε, απλώ δεν θα σε παντρεύουμε. Ε, και ήθελα να πω σε κάποια παιδιά είχα κάποια παιδιά, κάποιους έτσι παιδιά που μιλάω νεαρά, που έχουν σχέσεις πρώτου γάμου και πάνε στους παπάδες τους και τους κοινωνάνε. Τώρα εγώ πώς να τους πω παιδιά, απαγορεύεται να γίνει αυτό. Απαγορεύεται να έχετε σχέσεις, πορνικές σχέσεις θεωρούνται σύμφωνα με την Εκκλησία και να μπορείτε να κοινωνάτε. Όταν οι παπάδε του το ξέρουν, το εξομολογούνται οι νεαροί αυτοί και του κοινωνούν. Λέει δεν δηλαδή, πειράζει, έχει μία σχέση. Ε, βέβαια, αφού οι παπάδε του έχουν παράνομε σχέσει, πώ δεν θα κοινωνήσουν και τα πνευματικόπαιδια του που έχουν παράνομε σχέσει. Εκεί κατάντησε το νέο ημερολόγιο. Τα αναφέρω όλα αυτά για να δείτε ότι όταν ξεκινάει η μπάλα και παίρνει τον κατήφορο, δεν σταματάει πουθενά. Στον πάτο θα πάει. Και γι' αυτό, και βλέπετε, χλιαρές αντιδράσεις εκ μέρους της κρατούς της Εκκλησίας δεν συζητάνε τίποτα, δεν λένε τίποτα κουβέντα για τα εθνικά θέματα. Να στηρίξουν τον κόσμο που ένα να κάνει συλλαλητήριο. Μάλιστα, είπαν ότι διαφωνούν κιόλας με το συλλαλητήριο. Όχι απλώς ε, δεν πήραν θέση, είπαν ότι διαφωνούν κιόλας. Γι' αυτό, μέσα από αυτή την εκπομπή και το φιλόξενο ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων που προ τιμήν του είναι το μοναδικό κανάλι που δίνει σε ορθόδοξες φωνές βήμα. Προς τιμήν του. Πραγματικά είμαι συγκινημένος το ότι και πρωτοστατούν στο θέμα της Μακεδονίας και πρωτοστατούν ο, ο σταθμός αυτός και στα θεολογικά ζητήματα και στα θρησκευτικά ζητήματα και στα εθνικά ζητήματα και θέλω να τους συγχαρώ κι εγώ από την πλευρά μου. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα μας το κύριος, αν και αυτό ήταν μέσα στο θέμα μας, απλώς έδειξα τα αποτελέσματα της αλλαγή του ημερολογίου. Έκανα ένα τρέξιμο γρήγορα, έφτασα σου σήμερα και έδειξα τα αποτελέσματα της αλλαγή του ημερολογίου. Γιατί όταν αρχίζεις και ξυλώνεις ένα pullover, όταν το πάρεις από την αρχή, στο τέλος θα σε πάει. Αν δεν το ξυλώσεις όλο, δεν θα τελειώσεις. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν να ξυλώνουν με την αλλαγή του εορτολογίου. Θα μου πείτε πως είσαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και θα, γιατί δεν μιλάω με δικά μου δεδομένα. Θα μιλήσω πάντα με στοιχεία και όλα αυτά που θα σας λέω πάντα θα τα αποδεικνύω. Έρχομαι λοιπόν, αφήσαμε, είχαμε κάνει μια αναδρομή, να σας βάλω λίγο στο κλίμα της προηγούμενης εκπομπής, είχαμε κάνει μια αναδρομή από την πρώτη αλλαγή που έγινε το 1582 από τον Πάπα Γρηγόριο του ημερολογίου, τις πιέσεις που δέχτηκαν οι Ορθόδοξοι ε, του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης να αποδεχτούν το ημερολόγιο και πώς απέρριψαν αυτές τις πιέσεις με τρεις πανορθόδοξες συνόδους, καταδίκασαν την αλλαγή του εορτολογίου και μέχρι το 1920 η στάση ε, για περίπου 420 χρόνια του Πατριαρχείου ήταν αταλάντευτη, ε, δεν αλλάζουμε το εορτολόγιο, δεν το πειράζουμε το εορτολόγιο και δεν μιλάω για το ημερολόγιο, το ημερολόγιο ότι θέλει η πολιτεία, ας έχει, μου είναι παντελώς αδιάφορο ό,τι θέλω να σπούνε. Το εορτολόγιο τώρα γιατί άλλαξε δεν ήταν το θέμα των 13 ημερών και τώρα ε, θα το τεκμηριώσω αυτό που λέω γιατί έχω μπροστά μου την επιστολή του Δωροθέου Προύσης ο Δωροθέος Προύσης ήταν ο αρχαιότερος Μητροπολίτης μετά τη χειρία του θρόνου το 1920 και ήταν το ποτηρητής του θρόνου, το ποτηρητής σημαίνει εκτελεί χρέη καθήκοντα ε, πατριάρχη χωρίς να είναι πατριάρχης. Μετά πέρασε αυτή η περίοδος και εκλέχθηκε ο μελέτης ο Μεταξάκης. Έρχομαι λοιπόν τώρα στην επιστολή αυτή που έστειλε ο Δωρόθεος Προύσης, μια επιστολή η οποία είναι ατομική επιστολή έτσι. Δεν φέρει τις υπογραφές των άλλων συνεπισκόπων του και συνμητροπολιτών του, των συνοδικών δηλαδή του Πατριαρχείου Παρ' Παρόλα αυτά ε, για κάποιο λόγο κανείς δεν τον καταδίκασε, κανείς ε, ε, δεν αντέδρασε και όχι μόνο αυτό, στη Σύνοδο της Κρήτης, ο Πατριάρχης Βαρθολομέος, βάλτε το εισαγωγικά το Πατριάρχης, απλώς αναφέρω έτσι για να μπορούμε να συνοηθούμε, είπε ότι εμείς βαδίζουμε την οδό που χάραξε η επιστολή του 1920. Ε, σε αυτή την επιστολή θα βαδίζουμε, εκεί θα προχωράμε, αυτά θα λέμε. Και βλέπετε ότι είναι το Ευαγγέλιο, όπως το χαρακτήρισα την προηγούμενη φορά, το Ευαγγέλιο των Οικουμενιστών. Τι λέει λοιπόν αυτή η επιστολή, την ξεκινήσαμε, τη συζητούσαμε και θα τη διαβάζω θα την, και τα σημεία της θα τα σχολιάζουμε και θα τα συζητάμε. Η καθημάς εκκλησία φρονούσα, αυτή είναι η γλώσσα του 1920 και είναι γενικά τώρα η γλώσσα του Πατριαρχείου. Η καθημάς εκκλησία φρονούσα ότι οι των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών, εκκλησιών προσέγγισης, βλέπετε πάλι, σας θυμίζω ότι η λέξη εκκλησία θα υπάρχει παντού για να μας περάσουν μέσα στο μυαλό, να παγιώσουν μέσα στη μνήμη μας ότι αυτή είναι εκκλησία. Και όλες οι άλλες είναι εκκλησίες, ενώ οι παπικοί, μονοφυσίτες, οι πάντες και τα πάντα είναι εκκλησία. Αυτό πρέπει να μας το περάσουμε στη συνείδησή μας. Όπως πρέπει να μας περάσουν σιγά σιγά ότι εδώ δεν είναι Μακεδονία, η Μακεδονία είναι στα Σκόπια και θέλω να μας αλλάξουν και αυτά που ξέραμε. Τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν η, η καθημάς εκκλησία, η δική μας δηλαδή εκκλησία, ε, μάλλον για να σας το πάω και λίγο πιο γρήγορα για να μην σας ε, κουράζω με τα αρχαία τους, θα σας το πω σε μετάφραση, αν κάποιος από εσά έχει την επιθυμία να δείτε το αρχαίο κείμενο, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στο λόγο της Ορθοδοξίας και να κοινοποιήσω την επιστολή, αν και την έχω κοινοποιήσει και ε, αρκετές φορές και είναι γνωστή. Ε, και αν ψάξετε και στο ίντερνετ, η επιστολή του Δωροθέου Προύσης θα την βρείτε πανεύκολα. Λοιπόν, η δική μας εκκλησία λέει, πιστεύει ότι η διαφορά των ε, χριστιανικών εκκλησιών και η προσέγγιση μεταξύ τους και η κοινωνία δεν αποκλείεται από τις μεταξύ μας δογματικές διαφορές. Ορίστε. Πρώτα-πρώτα, όλους τους αιρετικούς ορμάζει η Εκκλησία και δεύτερον, ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε και δεν εμποδίζει οι δογματικές διαφορές. 1920, χρόνια που οι πατέρες λέγανε ότι όσοι έχουν δογματικές διαφορές είναι αιρετικοί και αποκόπτονται από τον κορμό της Εκκλησίας, αυτή η επιστολή τα ανατρέπει μέσα σε μία πρόταση. Ότι φρονεί, πιστεύει δηλαδή η ηγεσία γιατί η Εκκλησία δεν είναι αυτή, είναι η ηγεσία η κλασική. Οι, αυτοί λοιπόν πιστεύουν ότι οι δογματικές διαφορές δεν μας εμποδίζουν για να είμαστε ενωμένοι. Άρα λοιπόν, σε δύο προτάσεις μέσα, σε δύο προτάσεις μέσα, σε δύο σειρές μάλλον μέσα, καταστρέφεται όλη η Ορθόδοξη Θεολογία που ξέραμε από το 1920. Τζάμπα έγιναν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, τζάμπα αντέδρασαν οι Πατριάρχες, τζάμπα αντέδρασαν τότε οι Άγιοι μας, τζάμπα αντέδρασαν όλοι έναντι στις δογματικές αλλοιώσεις που προσπαθούσαν να κάνουν οι αιρετικοί. Τζάμπα ονομάζαμε και κάποιους αιρετικούς. Ούτως ή άλλως ο Βαρθολομέος το είπε. Ε, όλοι αυτοί οι πατέρες που κάναν τις συνόδους, που καταδίκασαν τους αιρετικούς, που κάναν αγώνα για να κρατήσουν ορθοδοξία, ε, παιδί μου, στο τέλος-τέλος, όλοι αυτοί λέει στην κρίση του Θεού. Δηλαδή ότι κάνανε λάθος και τώρα ο Θεός τους έχει κρίνει και τους έχει πάει στην κόλαση. Αυτό είπε. Ε, αδελφοί τη αυτούς ακολουθάτε. Εγώ προσπαθώ να σας ανοίξω τα μάτια σας μόνο. Λοιπόν, οι δογματικές διαφορές λοιπόν και η προσέγγιση είναι επιθυμητή και αναγκαία και χρήσιμη για το συμφέρον των επιμέρους εκκλησιών επιμέρους εκκλησιών. Τι λέμε στο πιστεύω, Μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ποιο επιμέρους εκκλησιών, Υπάρχουν επιμέρους εκκλησίε. Δηλαδή, ό,τι είναι οι παπικοί, ό,τι είναι οι προτεστάντε, ό,τι είναι οι μονοφυσίτε, ό,τι είναι οι κόπτε, ό,τι είναι όλοι αυτοί οι αιρετικοί είναι εκκλησίε και εμεί είμαστε ένα μέρο αυτή τη εκκλησία. Ούτω ή άλλω, όταν μπήκαν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο το 1948, το αποδέχτηκαν αυτό. Γιατί πρέπει να είσαι και εσύ εκκλησία και να αποδεχτεί και του άλλου ως εκκλησία. Να το, το απέδειξαν και εγγράφο το 1948. Αυτό που λένε πάλι γραπτό το 1920. Λοιπόν. Και θα είναι συμφέρον και του όλου χριστιανικού σώματο. Δηλαδή, προηγουμένω οι πατέρε δεν ενδιαφέρονταν για το χριστιανικό σώμα. Ο Μέγα Βασίλειο, ο Άνισο ο Γρηγόριο, ο, ο Παλαμά, όλοι αυτοί, πούμε, δεν ενδιαφέρονταν. Γι' αυτό λέει και δίχαζαν διχα, το σώμα. Μα δίχαζαν, χώριζαν τους αιρετικούς. Για να προφυλάξουν το σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό το είπε πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος λίγο μετά που έφευγε. Εκεί στην Έφεσο έλεγε «Προσέξτε λέει πίσω από μένα να θα έρθουν λύκοι βαρείς. Μη τους ακολουθήσετε». Από τότε ως σήμερα λύκοι υπάρχουν. Απλώς σήμερα οι λύκοι είναι στο τιμόνι της κρατούς της, Εκκλησίας, της και δεν με νοιάζουν στο κάτω-κάτω αυτοί, αν και πρέπει να μα νοιάζει η ψυχή του να μην τη χάσουν, το θέμα είναι να μην τη χάσουν την ψυχούλα του ο κόσμο. Ο πιστό ο κόσμο που δεν ξέρει και του ακολουθεί κατά πόδα στο βάραθρο και στον κρεμό. Λοιπόν, και πρέπει να διευκολύνουμε την ευλογημένη συνθεοένωση. Δηλαδή, ω τότε όπου ο Θεός δεν ήθελε την ένωση με του αιρετικού, έκανε λάθος ο Θεό. Συν Θεό θα πάει. Δηλαδή, άρα οι πατέρε που αποκόπταν του αιρετικού δεν ήταν συν Θεό. Άρα μπορούμε να πούμε, Μέγα Βασίλειε, Γρηγόρη Θεολόγε, δεν είστε τίποτα, είστε στην κόλαση, είστε κολλασμένοι. Ε, Ιωάννη Δαμασκινέ, Άγιο Γρηγόρη Παλαμά, όλοι οι Άγιοι που δώσανε τον αγώνα του εναντίον των αιρετικών, Μάρκε Γενικέ... Είστε κολλασμένοι γιατί δεν λειτουργήσατε Συν δεν φροντίσατε για την Ενώση των Εκκλησιών Καταλαβαίνετε πόσο βλάστημοι είναι Και εσείς σου ακολουθείτε Και εσείς σου ακολουθείτε Σε αυτό το, το νόλεθρο τον, τον κρεμό Αυτοί βρίζουν Όλους αγίους Να ποιοι είναι τελικά οι αγιομάχοι Έτσι Βλέπετε κάνουν παρέα με τους προτεστάντες Που οι προτεστάντες είναι αγιομάχοι ε, Δεν αποδέχονται τις εικόνες δεν αποδέχονται και τους Αγίους. Αν βλέπετε, ε, άμα κάνεις παρέα με τις κότες, θα σε, αν κάνεις παρέα με τα πίτουρα, θα σε φανεί κότες. Αυτό κάνουν αυτοί. Λοιπόν, και είναι πρόσφορος ο καιρός για την ε, μελέτη αυτού του σπουδαίου ζητήματος. Σας διαβάζω τη μετάφραση για να μην σας κουράζω και για να μην χάνουμε και χρόνο. Και αν, λέει, προκύψουν ε, και παρελθούν ε, διάφορα προβλήματα από ποιους των παλαιών προλήψεων. Όλοι οι πατέρες πιο μπροστά είναι παλιές προσλ... προλήψει, προληπτικούς τους ονομάζουνε. Ούτως ή άλλως αυτό είπανε και στην Κρήτη. Όποιος αντιδράσει λέει θα είναι παλιές προκαταλήψεις και παλιές προλήψεις και φανατικοί και ζηλωτικοί και ζηλωτές. Βλέπετε βρίσκουν ωραίες εκφράσεις για να μας κατηγορήσουν και να μας συκοφαντήσουν. Ε, παλιές προλήψεις. Οι προηγούμενοι σας ε οι οποίοι είχαν ε, τις παλιές προλήψεις αυτές δεν πρέπει ε, να τους καταδικάσετε και αυτούς. Τους καταδικάζουν σαφώς του καταδικάζουν αφού όλους αυτούς τους έστειλαν στο πύρ και στο ανάθεμα. Έτσι λοιπόν αν προκύψουν τέτοιες ε, δυσχέρειες λέει για την ματέωση της ενώσεως ε, εμείς λέει θα με την καλή θέληση και τη διάθεση ε, θα προσπαθήσουμε και θα τις ξεπεράσουμε. Τώρα και εδώ αρχίζουν οι θέσεις να προτείνει ε, τρόπους ενώσεως και λέει όπως έγινε και δημιουργήθηκε η κοινωνία των εθνών ε, έτσι λέει και πρέπει να γίνει μια κοινωνία εκκλησιών δηλαδή η κοινωνία των εθνών είναι πρότυπο για να ενωθούν και οι εκκλησίες άλλο τα κράτη, άλλο οι εκκλησίες η εκκλησία είναι μία δεν μπορεί να ενωθεί με κάτι άλλο ξένο στο σώμα της η αιρετική είναι ξένος στο σώμα τη Εκκλησία. Τι είναι η αιρετική, μα το λέει και πάρα πολύ καλά ο Άγιο Μάξιμο Ομολογητή, συναγωγή του Σατανά. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι το Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Αν σα κακοφαίνεται, διαγράψτε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Εγώ δεν χαρακτηρίζω κανέναν προ το παρόν. Σα λέω τι λένε οι Άγιοι. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε θάρρος από την κοινωνία των εθνών και με αυτόν τον τρόπο θα προσφροντίσουμε η Ανατολή και η Δύση και οι απανταχού χριστιανικές εκκλησίες πάλι χριστιανικές εκκλησίες να ενωθούν. Λοιπόν, και πρώτον λέει αναγκαία να οι άρσεις, δηλαδή να απομακρύνουμε κάθε δυσπιστία και δυσφορία μεταξύ των διαφόρων εκκλησιών. Ποια ήταν η δυσπιστία και η δυσφορία αντίον των εκκλησιών. Μα τόσα χρόνια ο Πάπας ε, διαβούλευε, ε, διαβόλευε, δηλαδή έβαζε διαβολές εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μια ζωή ο Πάπας, γι' αυτό και είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός στον Πάπα να καταράστη. Δεν το είπε τυχαία ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός. Ήξερε τις διαβολές, ήξερε τις πονήριες που πάει να βάλει ο, Πάπα Πάπας εναντίον των Ορθοδόξων. Ήξερε ότι από τότε και τον αγώνα του 1821 ο Πάπας το σαμποτάρισε. Δεν ήταν τυχαίο ότι πιο μπροστά λίγα χρόνια, πιο μπροστά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ξέρει τις διαβολίες του Πάπα. Ούτως ή άλλως ο Πάπας ευθυνόταν και για την πτώση της Κωνσταντινούπόλεως και το 1204 αλλά και τελικά το 1453. Αυτές λοιπόν τις διαφορές λέει, τις προλήψεις, πρέπει να τις καταργήσουμε. Και είναι μικροδιαφορές. και συνεχίζει ότι τώρα πρέπει να πάνε σε διάφορες ε, θέσεις. Δύναται η φιλή αυτή και αγαθόφρον και προς αλλήλους διάθεση εκφαίνεστε και να τεκμηριωθεί α. Δείτε τώρα τις θέσεις που εκφράζει αυτή η επιστολή που σας είπα είναι το Ευαγγέλιο των Οικουμενιστών αυτοί που ακολουθούν κατά πόδαση οι νεομερολογίτες αυτοί που, όλοι αυτοί που πάνε να ξεπουλήσουν θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, πάντες και τα πάντα και συγγνώμη παρεμβολή οικογένεια. Ναι, γιατί τα βιβλία των θρησκευτικών ε, βγαίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της Συνόδου της Κρατούς της Εκκλησίας. Αν δεν συμφωνήσει η Κρατούσα Εκκλησία, δεν βγαίνουν τα βιβλία. Λοιπόν, λέει, δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου, Προ ταυτόχρονο εορτασμό των μεγάλων χριστιανικών εορτών υποπασών των εκκλησιών. Να το το πρώτο. Να το το πρώτο. Δεν λέει για να διορθώσουμε το ορτολόγιο. Δεν λέει για να διορθώσουμε το ημερολόγιο. Θα το αλλάξουμε. Να το το οικουμενιστικό, το πρώτο άνοιγμα το οικουμενιστικό. Θα αλλάξουμε λέει το ημερολόγιο για τον ταυτόχρονο εορτασμό των μεγάλων χριστιανικών εορτών υποπασών των εκκλησιών. Να το. Δηλαδή. Είναι η προλίαση, η προλίαση για την ένωση. Το πρώτο πρώτο, βλέπετε. Ύστερα μην ε, κατηγορούμε τους παλιμερολογίτες ως φανατικούς. Ξέραν ότι αντιδρούσαν και το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Ξέραν ότι είναι καινοτομία, ξέραν ότι είναι αίρεση αυτό το πράγμα που πάνε να κάνουν. Πάνε να κάνουν την ένωση με τους αιρετικούς. Γι' αυτό αντέδρασαν τότε οι γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Δεν αντέδρασαν γιατί τους κάπνισε έτσι στο κεφάλι... Να η επιστολή λοιπόν σαφέστατα καθόριζε για ποιο λόγο γίνεται η αλλαγή του ημερολογίου. Έτσι λοιπόν, για τον ταυτόχρονο εορτασμό υποπασών των εκκλησιών, για να γίνει ταυτόχρονος εορτασμός, ετοιμάζουν ήδη επισήμω σε ορισμένες ευρωπαϊκές εκκλησίες, το Πασχάλιο το έχουν αλλάξει και το γιορτάζουν μαζί με τους δυτικούς, μαζί με τους παπικούς. Και για το Πασχάλιο υπάρχει, ξέρετε, απόφαση πρώτη Οικουμενική Συνόδου για να υπάρχει κοινό εορτασμό από όλων των χριστιανών και ορίστηκε ημερομηνία από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ακόμα τόσο σημαντικό το θεώρησαν το ζήτημα οι πατέρε μα σε εκείνη την Οικουμενική Σύνοδο. Ποιο δεν συμμετείχε, Μέγα Αθανάσιο, ο Άγιο Πυρίδωνας ο Άγιο Νικόλαο, ο Όσιο Ο Κορδούης ο Μέγα Κωνσταντίνο. Πόσοι και πόσοι Άγιοι συμμετείχαν σε αυτή τη σύνοδο. Αυτοί δεν ξέρατε τι του γίνεται λοιπόν οι Άγιοι και δεν έπρεπε να βάλουν ταυτόχρονο εορτασμό, έπρεπε να βάλουν ταυτόχρονο εορτασμό με του Δυτικού και του Προτεστάντε. Και με του ε, Ιουδαίου, με του Εβραίου. Πάνε να κάνουν λοιπόν στην Ευρώπη, όχι πάνε, το κάνανε στην Ευρώπη, να κάνουν κοινό συνορτασμό με του Δυτικού. Άλλαξαν το Πασχαλίδι, δεν το κάνουν μαζί το Πάσχα, το κάνουν άλλη ημερομηνία. Ούτω ή άλλω, σα είπα, εισηγήθηκαν και την αλλαγή του Πασχαλίου. Απλώ τότε φοβήθηκαν, ήταν πολλέ οι αντιδράσει του κόσμου το 1924. Δεν πήραξαν το Πασχάλιο, πήραξαν μόνο το ορτολόγιο. Τώρα όμω, όπου να είναι, έρχεται και η αλλαγή του Πασχαλίου. Ξεκίνησε από την Ευρώπη και έρχεται και σε εμά. Τα λέω λίγο γρήγορα για να τα προλάβω. Θέλω να σα πω πάρα πολλά, να σα ενημερώσω πάρα πολλά. Ούτω ή άλλω, θα πάμε και για τρίτη εκπομπή. Συνεχίζω λοιπόν το πρώτο, το δεύτερο, διά της ανταλλαγής αδελφικών γραμμάτων κατά τα σμεγάλα του εκκλησιαστικού ε, έτους εορτάς, αν και εσύ ήθιστε και εν άλλης ακτέκτης Θα στέλνουμε λέει αδελφικά γράμματα. Βρει η αιρετική αδελφή, βρει αιρετική, αδελφή. η αιρετική αδελφή. Οι αιρετικοί που βλαστημούν το Άγιο Πνεύμα, οι αιρετικοί που βλαστημούν τις εικόνες, οι αιρετικοί που βλαστημούν την Παναγία αδελφοί. Μπορώ να αποκαλέσω αδερφό κάποιον που του βλαστημάει όλου αυτού. Μπορώ να αποκαλέσω αδελφό τον Πάπα όταν λέει ότι είναι βικάριος του Χριστού πάνω στη γη. Πώς το τολμάτε. Τι θράσος έχετε απέναντι στους πάντες και στα πάντα. Και το χειρότερο δεν είναι ότι θράσος έχετε απέναντι στο Θεό. Και τώρα να δούμε στην κρίση όλοι εσείς που, πεθάνα, που πεθάναν που αυτοί τότε. Ποιος είναι στην κρίση του Θεού. Οι Άγιοι που βρέθηκαν ε, ή όλοι εσείς που βρίζετε του Αγίους. Εδώ ε, θα συνεχίσω τώρα με το δεύτερο αυτό θέμα, δηλαδή με, το, με τη δεύτερη θέση τους, ε, με, την, α, με, α, αδελφικά, με την ανταλλαγή αδελφικών γραμμάτων. τι Αδελφι, να μας πούν οι αιρετικοί, τις θέσεις τους, στις ορτές ε, στις, ε, 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 εκεί που θα γίνεται μια ορτή ορθόδοξη, τι θα μας πουν οι αιρετικοί Τι θα μας χαιρετήσουν, Τι έχουν να μας πουν από τη θεολογία να μας δώσουν Δεν τα είπαν οι Άγιοι Δεν έχουμε εκεί επιστολές Αγίων Δεν έχουμε κηρύγματα Αγίων Δεν έχουμε ε, πανηγυρικούς λόγους Αγίων να πούμε Πρέπει να πούμε ε, αιρετικών Εγκυκλίους να διαβάζουμε Βλέπετε να αρχίσουν να μας συνηθίζουν Εδώ μια μικρή διακοπή Να σας ξεκουράσω και εσάς Να ξεκουραστώ κι εγώ να ακούσουμε και τα απαραίτητα διαφημιστικά και σε δυο λεπτά πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί φίλοι του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, θα σας υπενθυμίσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας. επικοινωνίες μας είναι το 2313 022 040. Μπορείτε επίσης να στείλετε email στο radio και στη σελίδα μας στο facebook ο Λόγος της Ορθοδοξίας για όποια πορεία ή ε, κάτι θέλετε να διευκρινίσουμε ή να, ε, να με ρωτήσετε. Είχαμε μείνει στην ανάγνωση της επιστολής του Δωροθέου Προύσης. Ο Δωροθέος Προύσης, επαναλαμβάνω για αυτούς που άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, ήταν τοποτηρητής του θρόνου το 1920, όταν ο θρόνος ο πατριαρχικός ήταν σε χειρία και εκτελούσε πατριαρχικά χρέη ο Δωρόθεος Προύσης. Ε, εκ παραδρομής είπα ότι ε, ήταν μόνος του, δεν ήταν μόνος του, συντάκτης της ε, Γικλίου γυκλίου αυτής, της επιστολής αυτής ήταν ο Δωρόθεος Προύσης, το υπογράφουν κι άλλοι, δηλαδή ε, αναφέρω ο Μητροπολίτης Κεσαρίας Νικόλαος, ο Κισίκου Κωνσταντίνος, ο Αμασίας Γερμανός ε, και άλλοι. Να μην τους αναφέρω τώρα, δεν υπάρχει και λόγος να σας μπερδέψω με τόσα πολλά ονόματα. Απλώς αυτή την επιστολή είναι ο εμπνευστή, αλλά την υπέγραψαν και άλλοι συνοδικοί. Ε, αυτό εννοούσα προηγουμένω όταν έλεγα μόνος. Ε, και συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτή την επιστολή που ουσιαστικά δίνει το στίγμα της για να γίνει η αλλαγή του ημερολογίου στο 1920. Και είπαμε τρεις θέσεις. Η μία ήταν δια της παραδοχής του ημερολογίου, δηλαδή η πρώτη θέση είναι κατευθείαν να αλλάξουν το ορτολόγιο για να συνεορτάζουν με τους δυτικού. Αυτό ήταν τα άλλα όλα που λένε ότι είχε, είχαν ο χρόνος και οι μέρες και θα πήγαινε το Πάσχα καλοκαίρι και τέτοια. Αυτά ήταν όλα ε, για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Προσπαθήσουν δηλαδή να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Η δεύτερη θέση, είπαμε, ήταν δια τη ανταλλαγή αδελφικών γραμμάτων, να ανταλλάξουν δηλαδή γράμματα μεταξύ του ε, στι γιορτέ, να στέλνουν χαιρετισμού. Ο τάδε ερετικό σα στέλνει ένα χαιρετισμό για τη γιορτή που έχετε. Και εγώ ρωτάω τώρα, οι Προτεστάντε που δεν δέχονται του Αγίου με τι εικόνε, τι θα γράψουν όταν εμεί γιορτάζουμε τον Αγίου του Δαμασκινό. Τι θα γράψουν όταν εμείς γιορτάζουμε τον Άγιο Θεόδωρο του Σουδίτη, που τις καταδικάζει αυτούς. Τι θα μας γράψουν όταν γιορτάζουμε το Μέγα Φώτιο, που τους καταδικάζει όλους αυτούς του οι οικονομάχους. Τι θα γράψουν εναντίον των πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου όταν γιορτάζουμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Τι θα επιστολή θα στείλουν όλοι αυτοί. Που θα εξυμνούν τους Αγίους που τους βρίζουν. Δηλαδή φανταστείτε είναι τόσο ψυχό μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη λέξη, τόσο ψυχασθενείς που σε καλούνε να συνεορτάσεις αυτού που τους βρίζουνε. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε λοιπόν με την τέταρτη θέση. Α, η τρίτη θέση είναι δια, ε, η θέση είναι δια της των εκασταχού ευρισκομένων αντιπροσώπων των διαφόρων εκκλησιών δηλαδή να γίνουν πιο εκεί αυτό που γίνεται σήμερα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών μαζεύονται όλοι τρώνε πίνουν και γλεντάνε και έχουν και καμιά φιλιναδούλα επιτρέπεται πλέον και παράνομα ε, αφού το έχει ο παπά και το ξέρουν όλοι έχει τη φιλιναδούλα το έχει και το ξόγαμό του γιατί να μην έχουν αυτή τι φιλιναδούλα και τα ξόγαμά του. συγγνώμη δεν γίνομαι χιδέως. Ε, επίσημα πλέον τα αποδέχονται ε, επίσημα τα αποδέχονται και όταν βγαίνουν τέτοιε ανακοινώσει από τι Μητροπόλει του, βάλτε το σε εισαγωγικά, ε, θα τα ακούσουν. Χιδέ είναι αυτή και όχι η χιδεότητα τη αμαρτία. Δεν με φρικάρει η αμαρτία. Με φρικάρει που δεν σέβονται του κανόνε των Αγίων. Είναι βλάστημη εναντίον των Αγίων. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι μα. Αλλά μην γινόμαστε και βλάστημοι στο πανάγιο πνεύμα. Γιατί του Αγίου αυτού δεν του φώτισε ο καθένα να πούνε ό,τι θέλουν του Αγίου αυτού φώτισε το Πανάγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό είπαμε θα κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια εκπομπή για τι Οικουμενικέ Σύνοδου. Όλε τι Οικουμενικέ συνόδε έχουν τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος Και αφού έχουν τη σφραγίδα με κάποιο θαύμα την επισφράγιση του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί κανένα από αυτού του τυχοδιώκτε μασόνου. Και μη πω τίποτα άλλο παραπάνω και βαρύ και γίνω κακός ε, να βρίζουν τους Άγιους Πατέρες. Και όλοι εσείς που τους ακολουθάτε, υποχρεωτικά γεύεστε αυτή την αμαρτία. Γεύεστε αυτό το, το δηλητήριο που σας ποτίζουνε. Γιατί δηλητηριάζουν τον κόσμο με αυτές τους εισαιρέσεις. Και βλέπετε, είναι και ηθική κατρακύλα πλέον. Να συζεί ο παπάς, να έχει και το ξόγαμο και να μπορεί να λειτουργεί. Και κανείς από το πίμνιο δεν αντιδράει. Γιατί τους δηλητηρίασαν, τους επιτρέπουνε. Να λοιπόν με τη συσχέτιση λέει μεταξύ μας και τη οικειότητα, οικειότητα απέκτησαν έως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τα είπαμε σε προηγουμένες εκπομπές και έρχομαι στο τέταρτο, το τέταρτο το ωραίο, το, το καυτό το θέμα επίσης, τι λέει, διά της επικοινωνίας των θεολογικών σχολών και των αντιπροσώπων της θεολογικής επιστήμης και διά της ανταλλαγής τον ενεκάστη εκκλησία εκδεδομένων θεολογικών και εκκλησιαστικών περιοδικών και συγγραμμάτων. Να το εξηγήσω λίγο αυτό, γιατί είναι δύσκολο όπως το ακούσατε. Συγγνώμη που το διάβασα αυτή τη φορά στα αρχεία, αλλά ε, είναι πολύ σημαντικό και δεν το λέω από το δικό μου το μυαλό. Δια τη επικοινωνία των θεολογικών σχολών και των αντιπροσώπων τη θεολογική επιστήμη. Δηλαδή, οι θεολόγοι των εκάστοτε πανεπιστημίων θα επικοινωνούν μεταξύ του θα ανταλλάσσουν επιστολές θα ανταλλάσσουν και συγγράμματα και θυμηθείτε τι σας έχω πει back, πίσω σας πάω μπρος, σας πάω πίσω αλλά δεν πειράζει θα το, κατα... θα το καταλάβετε θυμηθείτε τι σας είχα πει όταν ιδρύθηκε η πρώτη θεολογική σχολή μετά την απελευθερώση από την τουρκοκρατία ε, στην Αθήνα που δημιουργήθηκε η πρώτη θεολογική σχολή μας υποχρέωσαν τότε οι βαβαροί οι Βαβαροί που κυβερνάνε και σήμερα την Ελλάδα, μα υποχρέωσαν ότι οι καθηγητέ του Πανεπιστημίου δεν πρέπει να είναι θεοφότιστοι άνθρωποι. Πρέπει να είναι θεολογικά σπουδαγμένοι, όχι την Ορθόδοξη Θεολογία, προσέξτε, στη Δύση. Και πήραν τα δικά μα τα παιδάκια, τα άβγαλτα, τα καημένα, που δεν ξέρανε, που δεν, γιατί δεν πήρανε. Ε, Τύπου Αγίου Κοσμάητολό, δεν μπορούσαν να τον ξεμπερδέψουν αυτό να αυτό ήταν Θεοφότιστο. Με κάτι τέτοιου δεν τα βάζανε. Έτσι, πάλι να θυμίσω έναν ήρωα εκείνη τη εποχή, τον Μακριάννη, που όταν συναντήθηκε με τον Δερηγί, τον είπε σε κουτσό. Έχει μια δικαιοσύνη, αλλά απ' την άλλη, ταυτόχρονα δεν έχει όλη την πίστη. Την έχει κουτσάνει την πίστη, την έχει καταστρέψει την πίστη. Και εσύ λέει, θα έρθει να μου δώσει τα φώτα? Και τον έδιωξε κακήν κακό στον επίτροπο των Βαβαρών ο Μακριγιάννη. Γιατί ο Μακριγιάννη είναι με γράμματα. Δεν ήξερε, αλλά είχε άλλη σοφία του Θεού. Τη σοφία που ήξερε ποιο πειράζει την πίστη του και ποιο όχι. Άρα δεν πήραν από αυτού του θεολόγου, του φωτισμένου θεολόγου, και α μην ξέραν γράμματα πήραν από τους άλλους θεολόγους, τους ε, κοιμισμένους και τους βολεμένους, σαν αυτούς που είναι σήμερα στα πανεπιστημία, ε, ναι, κοιμισμένοι θεολόγοι, μάλλον ε, το κοιμισμένοι θα τους βόλευε κιόλας, τους μασόνους, να τους πω έτσι, τους προδότες, να τους πω έτσι, ναι, γιατί από τους 52 καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι 48 ψήφισαν να γίνει Ισλαμικές Σπουδές, μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να υπάρχει μια παράλληλη σχολή που να βρίζει τον Χριστό. Σα καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι πόσο ψυχοπαθεί είναι. Εμεί θα διδάσκουμε ένα Χριστό και η, δίπλα, η διπλανή σχολή εμεί ψηφίζουμε να μπορεί να τον βρίζει τον Χριστό. Τέτοια ψυχο, ε, ψυχοπαθητικά πράγματα προσπαθούν να μα ποτίσουν και εμά, αλλά δεν θα περάσει Δεν θα περάσει σε όλου. Μπορεί να έχουν πρόβατα που του ακολουθούν, αλλά έχει και κάποια λιοντάρια που θα αντιδράσουν σε αυτό το πράγμα γιατί ο λαός πάντοτε θα έχει φωτισμένους ανθρώπους ανάμεσά του ε, αγράμματους, δεν πειράζει, Βοσκού, βοσκούς, τσομπάνιδες, ό,τι να είναι του βουνού που ξέρουν όμως και θα αντιδράσουν σε αυτές τις, στα μασονικά του σχέδια. Λοιπόν, βλέπετε από τότε λοιπόν πήραν τους σπούδασαν τους πρώτους καθηγητές του Πανεπιστημίου, τους έστειλαν στη Γερμανία, τους φέραν από τη Γερμανία, τους κάναν καθηγητές Πανεπιστημίου, τους γαλούχησαν με τη γερμανική θεολογία, την προτεσταντική θεολογία και τα πανεπιστήμια μας τώρα άντε να βγάλουν ορθόδοξο θεολόγο. Σιγά βγάλουν ορθόδοξο θεολόγο. Και αυτό που κάνανε το 1830-35, δηλαδή τότε με την πρώτη απελευθέρωση του κράτους, τώρα έρχονται ξανά το 1920 να το επισφραγίσουν αυτό το πράγμα. Με ποιο τρόπο. Δεν βλέπετε, σας διαβάζω την τέταρτη θέση της επιστολής του Δωροθέου Προύσης 1920. θυμίζω πάλι οι ημερομηνίες για να μην ξεχνιόμαστε. Και τε αντιπροσώπους, ανταλλαγή αντιπροσώπων στις θεολογικές επιστήμης και με την ανταλλαγή, λέει, με ενεκάστη εκκλησία, να πάλι λέξει εκκλησία. βρέα πατεώνες Ποιον πατάν να κοροδέψετε τον κόσμο μπορεί, το Θεό όμως όχι. Ενεκάστη εκκλησία εκδεδομένων θεολογικών και εκκλησιαστικών περιοδικών και συγγραμμάτων. Δηλαδή θα παίρνουμε τα συγγράμματα, τα θεολογικά και τα, τα συγγράμματα και τα περιοδικά των Προτεσταντών να μάθουμε θεολογία Προτεσταντική. Και τι έγινε. Δηλαδή να γίνουμε αιρετικοί κι εμείς. Αυτό ζήτησαν. Και έτσι συνέβη. Σήμερα αν δεν έχεις ένα μεταπτυχιακό, ένα διακτορικό, άμα δεν έχεις σπουδές στη Γερμανία, άμα δεν έχεις σπουδές κάπου αλλού σε κάποια έδρα αγγλική, ε, αγγλικής ε, θεολογίας δηλαδή να μάθεις όλες τις αιρέσεις του κόσμου ο ορθόδοξος θεολόγος δεν πρόκειται να γίνεις και όσοι ορθόδοξοι πέρασαν από το πανεπιστήμιο μέσα ε, είχαν αντιδράσει με όλους αυτούς τους οικουμενιστές οι οποίοι μόλις βλέπαν ορθόδοξο φτύνανε γιακά έτσι λοιπόν Έτσι λοιπόν συνεχίζω, πάμε τώρα στην πέμπτη θέση. Δι' Αποστολής Νέων Χάρη Σπουδών από τα μίας ή στα άλλα σχολάς της άλλης Εκκλησίας. Δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου πάλι την άλλη Εκκλησία να πούνε ε, η μία Εκκλησία, άλλη Εκκλησία. Βλέπετε, πάει το, μία, το αυτό που λέμε στο πιστεύω μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία τελείως αυτό εξαφανίστηκε. Πιο πιστεύω τώρα για αυτούς, αυτά είναι ψηλά γράμματα, είναι για, τους, για τις παλαιές προλήψεις, όπως λένε, όσοι αντιδρούν στα οικουμενιστικά του σχέδια και στα μασονικά τους. Βλέπετε λοιπόν, θέλουν, τους παίρνουν τους νέους, τους πάνε στη Δύση, τους δηλητηριάζουν με τις αιρέσεις και μετά μας τους ξαναφέρουν εδώ πέρα και βγάζουν θεολόγους τρομάρα τους, θεολόγους βγάζουν. Ε, Και αυτοί μορφώνουν ύστερα του δικού μα θεολόγου και πάει έτσι, ο ένα δηλητηριάζει τον άλλον και πλημμυρίζουμε στην, στο δηλητήριο. Έβδομον, έκτον, συγγνώμη, δια της συγκροτήσεως παχριστιανικών συνεδρίων, να και τα συνέδρια παχριστιανικών συνεδρίων, Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και άλλα συμβούλια εκκλησιών και άλλα διαθρησκιακά συμβούλια και γεμίσαμε συμβούλια και όπου γάμο και χαρά η Βασίλλο, Πρώτη, όλοι αυτοί του οικουμενιστές, ταξιδάκια αναψυχή και κάθε φορά σε διαφορετική χώρα το κάνουν. Από το Τορόντο, το Καναδά, Βραζιλία, ε, Μπαλαμάτ, ε, όπου θέλετε, ε, ταξιδεύουν όλο τον κόσμο. Μέχρι και Ινδία έχουν φτάσει, μέχρι και Κίνα έχουν φτάσει, μέχρι και Πεκίνο έχουν φτάσει, μέχρι και Ιαπωνία έχουν φτάσει για να κάνουν συνέδρια στην άλλη άκρη του κόσμου και γλεντοκοπάνε έτσι ένα σύνεδρο μεταξύ αυτών, δικό σου καθηγητή το είχε παραδεχτεί που συμμετείχε ο Ζήση. Το είχε, το είχε, πει που ήταν τότε σε αυτό την κλίκα πριν ακόμα αποσκυρτήσει και φύγει από την αγκαλιά του. Είπε ότι δεν χρειάζεται να τα λύσουμε όλα. Τι θα βρούμε, τι να κάνουμε ταξίδι την επόμενη φορά. Ποιο θα μα πληρώσει τα έξοδα. Και όταν αναφέραμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, σα είπα ότι από τα δικά μα τα λεφτά που πάνε στο παγκαράκι με τα κεράκια, κάθε εκκλησία στέλνει κάτω στην Αρχιεπισκοπή χρήματα και από αυτά τα χρήματα χρηματοδοτούνται τα ταξίδια αυτών των οικουμενιστών. Το ξέρατε από τα δικά μας τα, τα λεφτά δάκια. Χρηματοδοτούνται αυτά τα ταξιδάκια. Για να ξεπουλάνε την πίστη μας δηλαδή. Ναι, τους πληρώνουμε κιόλα. Δια της συγκροτήσεως λοιπόν συνεδρίων προς εξέταση ζητημάτων ε, κοινού ενδιαφέροντος. Που αφορούν πάσες τις εκκλησίες Να πάλι Λέξη τη λέξη Λέξη τη λέξη ρε παιδιά Βλέπετε πρόταση την πρόταση Εκκλησία για να μας δηλητηριάζουν Ότι είναι εκκλησία Δεν είναι εκκλησία βρε παπατζίδε, Δεν είναι εκκλησία Μία είναι η εκκλησία Η αγία καθολική και αποστολική εκκλησία Όσο και να προσπαθείτε Να πείτε ότι είναι εκκλησίες Δεν είναι εκκλησίες Συναγωγές του σατανά Ναι εκκλησίες όχι σύμφωνα με το χαρακτηρισμό του Αγίου Μαξίμου το θυμίζω, δεν είναι τυχαία μου έκφραση λοιπόν ε, συνεχίζουμε, ζήτα η 7η θέση της επιστολής του Προύσης του Δωροθέου 1920 θυμίζω, 4 χρόνια πριν γίνει η αλλαγή του ημεροτολογίου γι' αυτό γκρίνιαξαν και διαμαρτυρήθηκαν τότε οι Ορθόδοξοι ότι τα ξεπουλάτε όλα βλέπετε, μέσα σε μια επιστολή τα ξεπουλάνε όλα Έβδομο, διά της απαθούς και επί το ιστορικότερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών δια της απαθούς, δηλαδή με απάθεια, χωρίς πάθη δηλαδή. Εξετάσεως των δογματικών διαφορών ε, από τις έδρας και συγγραφές. Δηλαδή, να μην έχεις πάθος. Δηλαδή, υπάρχουν δογματικές διαφορές, θα τις συζητήσουμε έτσι, χωρίς ρε παιδί μου να, να παθιαζόμαστε με αυτό, όπως παθιαζόταν ας πούμε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως παθιαζόταν ο Άγιος Νεκτάριος, όπως παθιαζόταν ε, ο Άγιος ε, Κοσμάς ο Τολός, χωρίς τέτοια πάθη. Ε, ε, δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ, με, 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 με κάνουν κακό όλα αυτά τα πράγματα. Έχω μία παρατήρηση που ήρθε από μία ακροάτρια και θα σας τη διαβάζω. Τι λέει ο Πάτερ Νίκον σε μία ομιλία του. Είναι μία παρέμβαση μιας ακροάτριας. Να μην σας νοιάζει τι είναι ο Πάπας, λέει ο Πάτερ Νίκον, τι είναι ο Παπάς στην ενορία σας, ούτε ο Πατριάρχης. Δηλαδή αν είναι Άγιος ή αν δεν είναι Άγιος τι εννοούμε εδώ πέρα. Αυτό που έχει σημασία να μην φεύγουμε από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τίποτα άλλο να μην κρίνουμε. Ω πα, 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 Πού το βρήκες πατερνικό μου αυτό. Πού το βρήκες πατέρούλι μου αυτό. Δηλαδή, όταν ο Νεστόριος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος, σας πάω λίγο πρώτη τετάρτη της τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, όταν ο Νεστόριος, και σας το είπα αυτό το παράδειγμα και την προηγούμενη φορά, μέσα στην εκκλησία είπε, ε, ξέρετε την Παναγία δεν μπορούμε να τη λέμε Θεοτόκο πρέπει να τη λέμε Χριστοτόκο. Τότε βρέθηκε ένας νεαρός από κάτω, νεαρός από κάτω, εκκλη, από το εκκλησίασμα και του είπε τι λες, τι λες βρίζεις τη Θεοτόκο. Ξεσήκωσε όλο το εκκλησίασμα και άδειασε την εκκλησία. Αυτός είναι ο Άγιος Εκκλησίας μας, ο Αναστάσιος. Ο Πατριάρχης είναι καταδικασμένος από τη Σύνοδο και όταν διαβάζουμε το συνοδικό της Ορθοδοξίας είναι καταδικασμένος ως αιρετικό. Εκ των υστέρων έγινε η Σύνοδος, έτσι. Εκ των υστέρων. Ήταν η πρώτη εκδήλωση των αιρετικών φρονημάτων του Νεστορίου. Ε, έχω τέτοια παραδείγματα να σας πω από την ιστορία πάρα πολλά. Να μην σας νοιάζει, λέει, εδώ ο Πατερνίκων, τι λέει ο παπά στην εκκλησία. Εγώ θα τον πάω στον Ευαγγελιστή Θεολόγο. Όπου περπατούσε στο πεζοδρόμιο με τον μαθητή τον Πρόχωρο, τον Άγιο Πρόχωρο, και ήταν τον αιρετικό τον Κύριθο. Είναι από τι πρώτε φωνέ αιρετικέ και λίγο πριν τον Άριο Κύριθος, Και είπε το μαθητή του: Α πάμε στο απέναντι πεζοδρόμιο να μην χρειαστεί να τον χαιρετήσουμε. Ούτε καλημέρα δεν ήθελε να τον πει. Ο Ευαγγελιστή αγάπη οποίο κατ' εξοχήν του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστού Ιωάννου μιλάει για την αγάπη. Να σας πάω σε άλλα παραδείγματα. Είπε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός να αποφεύγετε τους παπόφιλους, όχι τους παπικούς, τους παπικούς εννοείται, αλλά και τους παπόφιλους όπως αποφεύγετε τα φίδια. Θέλετε κι άλλα? νομίζω καταλάβατε να μην μας νοιάζει τι κάνει ο παπάς στην ενορία. Ε, λίγο θα με ένοιαζε αν ο παπάς έκλεβε το παγκάρι. Όχι ότι δεν θα με ένοιαζε, θα με ένοιαζε. Λίγο θα με ένοιαζε όμως. Ούτε θα είχαν την ε, ιεροσύνη του και τη χάρη του. Ε, θα την έχανε ο παπάς. Δεν θα, δεν θα πάθαιναν κάτι όμως πιστοί. Γιατί ο κόσμος δεν θα το ξέρει, ο κόσμος θα έπαιρνε κανονικά μυστήρια. Το θέμα είναι, όταν ο παπάς όμως είναι αιρετικός, ο πατριάρχης είναι αιρετικός, ο επίσκοπος είναι αιρετικός και βλαστημεί το Άγιο Πνεύμα, έχει χάρη. Όταν αυτοί συναγελάζονται και αγκαλιάζουν αυτούς που βρίζουν την Παναγία, τους Προτεστάντες, οι οποίοι υποτιμητικώς αποκαλούν την Παναγία μας Μαρία, μια καλή γυναίκα η Μαρία, δεν λένε με τίποτα τον όρο Θεοτόκο, δεν λένε με τίποτα τον όρο Παναγία. Έχετε την εντύπωση, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα επέτρεπε να κατέβει χάρη και Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που βρίζουν τη μάνα Του, θα επέτρεπε να κατέβει χάρη όταν οι παπικοί προκειμένου για να εδραιώσουν την εξουσία του Πάπα βρίζουν το Άγιο Πνεύμα και το βλαστημούν και λένε ότι εκπορεύεται σε αντίθεση εκπορεύεται και εκ του πατρός το Άγιο Πνεύμα σε αντίθεση με αυτό που λέμε στο πιστεύω το εκ του πατρός εκπορευόμενον και σε αντίθεση με τα λόγια του Χριστού όταν βγάζουν ψεύτη τον Χριστό που λέει ο Χριστός ο παρά του πατρό εκπορεύεται και εμεί από τον Χριστό το πήραμε και έτσι το έχουμε στο πιστεύω μα. Η παπική λένε όμω εκπορεύεται και εκ του ιού. Άρα βλαστιμούν το άγιο πνεύμα. Και αυτό το κάνουν, ίσω είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβετε για ποιο λόγο το κάνουν, αλλά για να μπορεί να διαχειρίζεται και το άγιο πνεύμα ο Πάπα. Γι' αυτό σα το λέω πολύ περιληπτικά. Όταν εγώ συναγελάζομαι και έχω παρεδώσει και του αποκαλώ αυτού άγιοι αδερφέ, του βλάστιμου, κατεβαίνει χάρη και Άγιο Πνεύμα και υπάρχουν στα μυστήρια. Ψυχιατρική εξέταση θέλετε όλοι σας. Φεύγω από τα δογματικά ψυχασθένεια έχετε. Να έρθει παραδείγματος χάρη να σας το πω έτσι λίγο λαϊκά να το καταλάβουμε, να έρχεται έξω από το σπίτι σας ένας, να ζείτε με τη μητέρα σας, με τον πατέρα σας, με τα αδέρφια σας και να λέει δώσε μου μια ελεημοσύνη και ταυτόχρονα να βρεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Για τους οποίους δεν θα λέει τίποτα ε, απλό, θα τους βλαστημάει. Θα του δώσετε λεημοσύνη. Θα στείλετε τη χάρη σας αν ήσασταν ο Χριστός σε κάποιον που βρεις τη μάνα σας, τον πατέρα σας, το Άγιο Πνεύμα. Το πάρουμε λίγο έτσι πιο ανθρώπινα, ανθρωποπαθώς να το σκεφτούμε. Θα τους κάνει αυτή τη χάρη ο Θεός να έχουν μυστήρια. Πώ δεν έχει σημασία και να μην φεύγουν από τα μυστήρια τη Εκκλησία. Είναι Εκκλησία. Είναι Εκκλησία αυτοί που βρίζουν ομαδικά το Άγιο Πνεύμα. Είναι Εκκλησία αυτοί που βρίζουν την Παναγία. Είναι Εκκλησία αυτή και λέει να μην κρίνουμε. Πώ κρίνετε κύριε Βαρθολομέο, και Βαρθολομαί, όλοι εσεί και οι υπόλοιποι σα του Αγίου μα. Ποιο σα δίνει το δικαίωμα να, 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 να του κρίνετε και να λέτε Εμεί του παραδώσαμε στο, στην κρίση του Θεού. Εσεί έχετε δικαίωμα να κρίνετε του Αγίου. Του Αγίου που είναι χαριτωμένοι, που έχουν τα λήψανά του, που έχουν θαύματα, που έχουν πίσω την ιστορία. Εσεί έχετε το δικαίωμα να του κρίνετε και να του βγάζετε λάθο. Εσεί έχετε το δικαίωμα να λέτε ότι αυτοί παραδίδονται στην κρίση του Θεού γιατί ύψωσαν τα τείχη του έσχου. Τείχη του έσχου ονομάζουν τι Οικουμενικέ Συνόδου. Έχουν το δικαίωμα να του κρίνουν. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα να κρίνω τον παπά που βλαστημάει. Βρε παπατζίδε. Θα το ξαναπώ. Βρέα θεόφοβοι, βρέα μασόνοι που πάτε να παρασύρετε τον κόσμο. Βγήκα από τα ρούχα μου σήμερα. Γιατί είναι ένα θέμα ε, ζωτικής ε, σημασίας. Και γιατί λέω ζωτικής σημασίας, γιατί είναι ζωή και θάνατος. Άμα ακολουθείς όλους αυτούς τους βλάστημους, χάνεσαι, απόλεσαι, Χάνει την ψυχή σου. Η αίρεση οδηγεί στην, στην απώλεια. Γι' αυτό λέει ο Χριστό, όποιο πειράξει ένα γιώτα και μια κεραία. Και για ποιον το είπε αυτό, όποιο πειράξει ένα γιώτα και μια κεραία ο Χριστό, ότι αυτό θα είναι ο τελευταίο. Πόσο τελευταίο, κάτω και από του δαίμονες... Πόσο τελευταίο, ο τελευταίος κατω κάτω-κάτω, στο, στον πάτο τη κολάσεω θα είναι. Αυτό θα έχει χάρη που βρίζει το Χριστό, την Παναγία, το Άγιο Πνεύμα και θεωρούν τον εαυτό του Εκκλησία, οι αθεόφοβοι και λέει μην κρίνετε τους ιερείς τους, μην κρίνεται, αλλά εμείς ε, έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε όλους τους Αγίους και να τους ε, ρίχνουμε στην πυρά. Λοιπόν και συνεχίζω ε, δια της παροχής αμοιβαίων ευκτηρίων, οίκων και κημητηρίων. Δηλαδή ε, θα σας δίνουμε εκκλησίες, θα μπαίνετε μέσα στι εκκλησίε μα να λειτουργείτε, θα μπαίνουμε εμεί στι δικέ σα. Δεν γίνεται τη συνέχεια. Βλέπετε, συλλήτρουγα μπαίνει ο Πάπα, μπαίνει από εδώ, μπαίνει ο Βαρθολομίου από εκεί, μπαίνουν οι παπάδε του. Τώρα στα φώτα εκεί στην Γερμανία τον έδωσε το Σταυρό σε μια Παπαδίνα ο Επίσκοπο και τον έριξε ο Αυγουστίνο. Τα κούτε σε Παπαδίνα, Προτεστάντησα. Η παπαδίνα, συγγνώμη για την έκφραση, μια πρωτεσάντια, πρωτεσάντια αιέρια, έδωσε το σαυρό να το ρίξει στα φώτα, στα θεοφάνεια ο Αυγουστίνος, ο Γερμανίας. Και έτσι έρχεται χάρη του Αγίου Πνεύματος, κατεβαίνει στους Προτεστάντες χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν θα τους κρίνουμε εμείς. Θα τους αφήνουμε να βρίζουν τα ιερά και τα όσια μας και δεν θα τους κρίνουμε. Ε, αυτό κάνουν και με τη Μακεδονία. Είναι θέμα λέει, που δεν ξέρετε εσείς ο λαός να το κρίνει. Μας βγάζουν απ' έξω για να μην έχουν έλεγχο, να περνάνε ό,τι θέλουν σας κούρασα. Έλπιζα να τελειώσω με αυτή την ε, επιστολή του Δωροθέου Προύσης. Ε, δεν τα κατάφερα. Έχω δυο τρεις θέσεις ακόμα. Ίσως θα χρειαστούμε χρόνο όμως για να τη σχολιάσουμε κι άλλο. Εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσω και να σας θυμίσω και πάλι για την, το Συλλαλτήριο και τη Μακεδονία. 21 το του μηνό. Να αντιδράσουμε. Να αντιδράσουμε. Τα ξεπουλάνε όλα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Δεν αφήνουν τίποτα. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο και ε, να μην κρίνονται. Ε, οι παππάντες δεν μίλησαν για το θέμα του Μακεδονικού. Τίποτα δεν είπαν. Δεν θα τους κρίνουμε και αυτούς. Θα τους αφήσουμε στο απειρόβλητο. Τέλος πάντων, ε, όλοι σαν μια γροθιά ενωμένοι στο Λευκό Πύργο 21 του μηνό να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια που πάνε εναντίον της Ελλάδος. Καληνύχτα, αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, εμείς πάλι μαζί σας την άλλη Πέμπτη για να συνεχίσουμε από εδώ που αφήσαμε το κέριο θέμα μας. Καλό σας βράδυ, ο Θεός μαζί σας.